Κωνσταντίνου. Υγειά του Άγιου Κωνσταντίνου Λευκού. Καλώς ορίσατε. Υγειά σας. Υγειά σας. Υγεία. Καλημέρα. Πάρα πολλά ωραία πολλά. Η κουμανταρία. Άγιο Κωνσταντίνο Λεμεσού. Ζωντανά από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης του Ρίκνη, εκπομπή Καλή σας μέρα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Και σήμερα έχουμε ένα υπέροχο χωριό μαζί μας, ίσως και άγνωστο στους περισσότερους από εμάς, που δεν το γνωρίζουμε. Ιωάννα μου. Καλημέρα, Ιωάννα μου. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πώς είσαι? Μια χαρά και με την κουμανταρία μας σήμερα, παιδιά, διότι... Δεν ήξερα τι είναι να γίνει ως το τέλος της εκπομπής. Εγώ πρόκειται να πιω. Να περνάμε καλά. Να περνάμε. Άμα συνεχίσεις να πίνεις ως τέλος της εκπομπής, θα δεις και χιόνι έξω. Και οτιδήποτε άλλο θες να πεις, έτσι. Είναι όλα κάτω σειρά. Όλα κάτω σειρά. Λοιπόν, Ιωάννα μου, πού βρίσκεται αυτό το υπέροχο χωριό? Α, στην επαρχία Λεμεσό. Μάλιστα, και πόση απόσταση από την πόλη? Από την πόλη είναι γύρω στα 30 λεπτά, 40 λεπτά από την Λευκοσία. 30, ναι, 40 λεπτά από τη... να έρθεις από τη Λευκοσία, διότι υπάρχει και ειδική διαδρομή από το Παλαιχώρι Μπερνισσά. Ελέγχοντα τώρα ο κοινοτάρχη. Και στην Πάφο μία ώρα. Είναι ένα πανέμορφο χωριουδάκι, γεμάτο αμπελώνες. Ναι. Όμορφο και ωραία να περάσει κάποιο την ημέρα. Και ωραίους κατοίκους. Καλημέρα στον όμορφο Άγιο Κωνσταντίνο και στους κατοίκους. Να πούμε όμως ότι δίνουμε δώρα. Έλα. Τώρα να το πούμε. Έλα, έλα, έλα. 77-77-10-88. Μία μπουκάλα, δύο. Αυτές οι κουμανταρίες που πίνουμε και είναι υπέροχοι. Έξι μπουκάλες κουμανταρία. Τηλεφωνείτε. Έξι τυχεροί θα πάρουν από μία. Ναι. Η πρώτη έξι, παιδιά, για να μην το κάνουμε πιο εύκολο. Ναι, καλύτερα. Η πρώτη έξι, παρακαλώ. Για να τελειώνουμε. Μην βασανίζουμε για το κοντρόλ. Δεν φέρανε μόνο αυτά που θα φτιάξουμε και θα δημιουργήσουμε. Φέρανε και πράγματα. Πολλά. Και θάματα. Και λαλαλα, 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 λαλαλα. Α, αγαπημένες σου. Για αγάπη. Ναι. Πισιούδες. Σουτσούκο. Ναι. Σουτσούκο, Παναγιώτη μου. Να τον εκεί. Και φτέρκα, επίσης από το μοστάρι. Παστασίκα, Παναγιώτη μου, λίγο πιο έξω. Να τα εκεί. Και φτέρκα, λίγο πιο δεξιά, τα τζαμέ, Παναγία μου. Μιλούς. Αυτό εδώ τι είναι, είναι... Κιδωνόπαστο. Κιδωνόπαστο. Ναι, από τα κιδόνια. Και κιδωνόπαστο και κυλικό κιδόνι. Αυτό εδώ τι είναι. Έψιμα. Έψιμα. Από το σταφύλι. Από το σταφύλι. Και πιο κάτω είναι και οι σταφίδες. Να τις εκεί, τις σταφίδες όμως τις μαύρες. Ναι, με τις κοκκόνες. Ναι, αλλά θα φτιάξουμε και ένα φαγητό που εγώ προσωπικά δεν το ήξερα. Πώς λέγεται? Τι θα φτιάξουμε? Την ελιάδα. Την ελιάδα. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Να δούμε τη συναγούλα. Να δούμε τη συναγή και να επανάρθουμε. Έλα, έλα, έλα. Τι είναι αυτή η ελιάδα. Συναγή. Πάλι λοιπόν παραδοσιακή ελιάδα. Το έτρεγα λέει τις μέρες στο Χριστουγέννου. Άρα δεν είναι τυχαίο που το κλείξαμε σήμερα. Μισό κιλό λουβί γιαστό. Μισό φλιτζάνι φρυγανιά. Δύο πιπέρια κόκκινα. Ένα τέταρτο φλιτζανιού ψύχα καρυδιού. Μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο. 4 σκελίδες σκόρδο, το που λέγαμε για την διατροφή για εναντίον της γρήπης. Ένα κουταλάκι αλάτι και νερό όσο χρειαστεί, όσο παίρνει το φαγητό. Πάρα πολύ ωραία. Κυρίες μου, Μαρία και Έλενα, καλώς ορίσατε. Καλημέρα. Καλημέρα. Από τον όμορφο Άγιο Κωνσταντίνο, μόνιμη κατοικία εκεί. Μόνιμη. Στηρίζουμε τον τόπο μας. Σίγουρα. Τα παραδοσιακά όλα αυτά προϊόντα. Ευχαριστούμε για το υπέροχο τραπέζι που μας φτιάξατε. Πάγκο συγκεκριμένα, αλλά εντάξει. Να δοκιμάσω λίγο την πισιούδα να δω αν είναι κρύα. Βέβαια, βέβαια. Αν πάτε κρύα. Αν πάτε κρύα. Αν πάτε κρύα. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση σα. Με τα χαρά. Εμεί είμαστε εδώ για να σα φιλοξενούμε εσά. Να γνωρίσουμε καλύτερα τα χωριά μα. Δεν θέλω να φύγει κανεί να δοκιμάσει σήμερα. Να μείνει στο Λουκά. Πολλά ωραία. Μπράβο σα, νοικοκυρέ. Ευχαριστούμε. Πάμε σε να φτιάξουμε το φαγητό μα. Για πε. Πέρα δεν να πούμε λίγο το σχεδόν έτοιμο το φαγητό. Για λόγω τηλεοπτικού χρόνου, αλλά θα δούμε πώς είναι στην πρωτογενή της μορφή. Αυτό είναι η ελιάδα, πρώτο την ψήσουμε. Ναι. Την αποξηράνεσαι κλειστή. Να μας εξηγήσετε λίγο τι είναι η ελιάδα. Τι είναι. Η ελιάδα είναι το λουβί, το φρέσκο. Το λουβί, χωρίς κουκούτσι. Μάλιστα. Χωρίς κουκούτσι. Ναι, παλιά το έκοβαν, το περνούσαν έτσι φρέσκο, το αφήναν και γίνεται λιαστό στον ήλιο. Ναι. Και όταν ήταν να το μαγειρέψουν, το πλένα και το έβραζα και θα κάνουν τη διαδικασία μου. Ωραία, άρα αυτό η ελιάδα που λένε. Αυτό λέμε, είναι. Είναι το φρέσκο το λουβί. Το φρέσκο το λουβί είναι χωρίς να έχει μέσα κουκούτσια. Και περνούμε το στην γνωστή. Ναι, 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 ναι. Όπως κάνουμε με το γιασεμί. Αλλά το γιασεμί δεν το τρώμε. Ναι. Γιατί ποιο είναι ότι δεν γίνεται γλυκό γιασεμί. Γίνεται. Merry Christmas! Ήρθε ο Άγιος Βασίλης και ο Γιώργος. Λοιπόν, και γίνεται όλη η διαδικασία, αλλά πάμε, αρχίζουμε. Μάλιστα. Ελαιόλαδο.
Λάβω. Ανεβάζουμε την ένταση. Ήρθε το μαγικό δάχτυλο. Έτσι. Ωραία. Έπατασε. Έχουμε προδερμάει το λιγάνι μας. Βάλουμε το λιγάνι μας. Πόσο βαρύ που είπαμε. Μισό πλιντζάν. Μισό πλιντζάν ελαιόλαδο. Μάλιστα. Μετά, προσθέτουμε το σκόρδο εδώ. Για να μου γιατί θα κόψει το σκόρδο, μωρί. Το σκόρδο για σένα. Εσείς με κοιτάτε για μένα. Εγώ να μην το δούμε μαζί με την Ιωάννα μου, τον κύριο Χρήστο Λεοντίου και τον κύριο Νικόλα Γεωργίου. Έλα, ώσπου να κόψουμε το... Εσείς μπορείτε να μαγειρέψετε. Έκαψε λίγο το λάδι, ναι. Δεν το χαμηλώσω εγώ. Επειδή ήταν ζεστό το... Θέλετε να πάμε εδώ στους κυρίους. Ναι, ναι, πηγαίνετε μέχρι να κάνουμε το σκόρδο. Για το χωριό. Ναι, ναι, ναι. Είναι ο κύριος Χρήστος Λεοντίου, είναι κοινοτάρχης του χωριού Αγίος Κωνσταντίνος. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα. Για πείτε μας. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που είχαμε. Θέλω να μεταφέρω τις θερμές ευχαριστίες όλων των κατοίκων του χωριού, καθώς και τον αποδήμο, των οργανωμένων συνόλων, γιατί πραγματικά το έχουν δεχτεί με μεγάλη ευχαρίστηση. Όταν στο άκουσμα του καλέσματος σας για να έρθουμε στο στούντιο εδώ για να μιλήσουμε λίγο για το χωριό, την παράδοση μας, τον τομό που μας γέννησε, γιατί το χρωστάμε, είναι χρέος. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που έρχεται η Ιωάννα μας εδώ στο στούντιο, μαζί με κόσμο από χωριά, είναι το καλύτερό μας, γιατί μας θυμίζει και εμάς τις παγιές καλές εποχές μας που ζούμε σε χωριά φυσικά, με όλα αυτά τα ήθη και τα έθιμα που κάναμε. Λοιπόν, κύριε Χρήστο μου, για πες μας πόσους κατοίκους έχει ο Άγιος Κωνσταντίνος. Λοιπόν, σήμερα αριθμούν 150 μόνιμοι κατοίκοι. Ναι. Αλλά πραγματικά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από απόδημους. Τα Σαββατοκυριακά, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, τις γιορτές, το καλοκαίρι. Έχετε περισσότερος κόσμος. Mm-hmm. Πραγματικά πάρα πολλοί κόσμος, μπορώ να πω. Γιατί αγαπάνε τον τόπο τους, υπάρχει ενδιαφέρον εκεί. Είναι οι γονείς, είναι οι ρίζες μας, είναι οι παππούδες, βέβαια. Για πείτε μας, τι μπορεί να δει κάποιος όταν έρθει στον Άγιο Κωνσταντίνο. Λοιπόν, στο χωριό. Να αρχίσουμε από το εκκλησιαστικό μέρος. Ναι. Υπάρχουν τρεις εκκλησίες. Που είναι αφιερωμένες πού? Η παγιά εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη είναι χτίσμα του 15ου αιώνα. Mm-hmm. Το 2006 έχουν γίνει τα εγγένεια της νέας εκκλησίας που πάλι έχει αφιερωθεί στους Αγίους Κωνσταντίνου και Ελένη. Ναι. Είναι μια πολύ ωραία εκκλησία, πετρόχτιστη, πεντημένη με πέτρα εξωτερικά. Ευτυχώς το έχουν καταφέρει εύκολα οι κατοίκοι λόγω της αγάπης τους προς την θρησκεία. Έχει γίνει αποπληρωμή του δανείου που έγινε, ούτε καν δάνειο δεν χρειάστηκε να γίνει. Mm-hmm. Δεν χρωστάει κανένας οτιδήποτε και το χαίρονται. Βλέπουμε και φωτογραφίες από το χωριό. Ναι. Χαίρονται την εκκλησία όλος ο κόσμος. Επίσης υπάρχει το εξοκλήσιο της Παναγίας της Ελεούσας. Ναι. Πάλι είναι ένα παγιό Είναι αυτό χτίσμα. Που βλέπουμε, ποιο είναι αυτό? Αυτή είναι η νέα εκκλησία αυτή. Είναι η νέα εκκλησία αυτή, ναι. Ναι. Η εκκλησία αυτή έγινε το 15ο αιώνα, όπως είπαμε. Είναι ένα εξοκλήσιο και το λειτουργούμε γύρω στις, την Τρίτη της Λαμπρής. Κάθε Τρίτη της Λαμπρής. Πότε έχετε πανήγυρες στο χωριό? Η πανήγυρες του χωριού είναι τις 29 του Μάη. Που είναι το Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη. Και Ελένη, μάλιστα. Και γίνεται μια πολύ καλή πανηγύριση από τον Ισπερινό, δηλαδή στις 20. Και φαντάζομαι ότι εκείνη τη μέρα έρχεται πάρα πολύ κόσμος, φυσικά, φυσικά, έρχεται πολύ κόσμος εκεί. Έρχεται πάρα πολύ κόσμος για τον πανηγύρι. Ναι. Εντάξει. Τώρα να ρωτήσω από πού πήρε το όνομά του το χωριό, Άγιος Κωνσταντίνος. Είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο, έτσι. Σωστό. Ναι, αλλά υπάρχει κάποια παράδοση? Παράδοση δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι. Είναι πραγματικά η παρουσία, η διέλευση της Αγίας Ελένης με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο από την Κύπρο. Mm-hmm. Με την μεταφορά του Τιμίου Σταυρού από το Σταυρογούνι. Δεν ξέρω ακριβώς η παράδοση τι λέει, ότι αν πέρασε από την περιοχή εκεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αφιερωμένη στον Άγιο Κωνσταντίνο, στον Μεγάλο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη. Και οι ασχολίες εκεί των κατοίκων? Οι ασχολίες, όπως έχουμε και το προϊόν που έχουμε μπροστά μας, η χιμανταρία, είναι το κύριο προϊόν που παράγεται στο χωριό. Είναι πραγματικά ένα παραδοσιακό ποτό. Να πούμε ότι ο Άγιος Κωνσταντίνος είναι ενταγμένος στα 14 κουμανταροχώρια Κύπρου. Μόνο σε αυτά τα χωριά μπορεί να παραχθεί κουμανταρία, σε κανένα άλλο μέρος. Και αυτό το έχουμε καμάρει, γιατί έχουμε και εργοστάσιο που λειτουργεί εκεί. Λειτουργεί και φτιάχνει κουμανταρία. Μάλιστα, από το 60 ανελιπώς.
παράγεται η κομμαντρία του Αγίου Κωνσταντίνου είναι γνωστή. Είναι αυτό εδώ που βλέπουμε. Αυτό που γευτήκαμε προηγουμένως. Και οι φωτογραφίες που βλέπουμε είναι. Οι φωτογραφίες αυτές είναι από το εργοστάσιο. Μάλιστα. Και να εξηγήσω να πω ότι η κομμαντρία γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο. Ίσως να είναι το μοναδικό μέρος που γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο. Ακόμη. Με το πιεστήριο, με την αλέστρα, με τα. Όλα παραδοσιακά με τον παραδοσιακό τρόπο χωριό γίνεται αυτό. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην κουζίνα. Μάλιστα. Έχεις ένα κύριο, θα τον πούμε στην κουζίνα. Έχω, ναι, αλλά πρέπει να δούμε και το φαγητό. Βάλαμε το ελαιόλαδο και το σκορδούδι. Το εκόψαμε και το τηγανίσαμε λιγουλάκι, δηλαδή το τσιγαρίσαμε. Και μετά, κυρίες. Θα βάλουμε το λουβί. Το λουβί μας. Λοιπόν, το λουβί μας, το οποίο επαναλαμβάνουμε, αν συνοριστήκατε τώρα μαζί μας, είναι αυτό εδώ, το οποίο οι κυρίες όταν ήταν φρέσκο έβγαλαν τα κουκούτσια από μέσα και το πέρασαν σε κλωστή. Δεν είχε κουκούτσια. Δεν είχε. Πρωτού κάνει. Πρωτού κάνει. Το άφησα να αποξηράθηκε και μετά το φούσκωσα για να ψηθεί. Ε, ναι. Ρίξτε τα. Και εδώ είναι ψημένο. Πάμε. Θέλει και το ζουμί του μαζί. Θέλει και το ζουμί του. Τσίκι τσίκι. Θέλει το ζουμί. Να βάλω ενώ το θέλει. Α, ύστερα. Ωραία, ζωντανά από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης του Ρίκη είναι η εκπομπή Καλή σας μέρα και είναι το χωριό Άγιος Κωνσταντίνος της όμορφης Λεμεσού. Είναι νηστίσιμο φαγητό, αλλά είναι και ζεστό φαγητό. Και χριστουγεννιάτικο. Και χριστουγεννιάτικο, γιατί όχι. Γιατί το έκαναν τα Χριστούγεννα. Τα φώτα. Τα φώτα. Τα έκαναν, γιατί τα φώτα. Παράδοση. Ήταν παραδοσιακό. Δεν είναι παραδοσιακό. Πάρα πολύ πριν ωραία. Τους τα φώτα, ναι, και την Κυριακή της Ελιάς. Α, ωραία. Άντε πολύ ωραία. Ναι, επειδή είναι. Και τι ρίχνουμε άλλο μέσα τώρα. Ρίχνουμε και τα. Άι, τον πράγμα θέλουμε να. Μπορεί να το χρειαστούμε. Καπειρά. 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 Όλοι. Τραβήσει τα υγρά. Όλοι, ναι, ναι. Όλοι, όλοι. Όλη την καπειρά. Τραβάει τα υγρά, ναι. Μάλιστα. Και. Πολλά καρύδια. Καρύδια. Σπασμένα. Ναι, ναι. Ωραία. Και πιπεριά η κόκκινη. Ξέρω, α, καλά. Καυτερή! Ναι. Έτσι, μπράβο! Δώσ' του! Και πάμε για να κάτω. Για το αλάτι και λίγο αλάτι ξύδι. Εδώ. Λίγο αλάτι, λίγο ξύδι. Ξύδι. Λευκό ξύδι. Ναι, ναι. Εμοσχομύρης και ενός κόρδος. Θα κοιώστε με το λίγο. Ανάποδα, ανάποδα. Ανάποδα, θα το φτιάξει ο Θεός. Όχι, όχι. Όχι, όχι, είναι λίγο γκουρμέκος, δηλαδή. Ναι, θα κάνει αλάτι. Ανάτο. Όχι, πολύ, δεν είναι. Όχι, όχι, φτάνει. Και ο δουλεύμα και πρέπει να ψήσει το φούρνο, δεν ξύδι. Όχι, να σε δω κοστον κόσμο όμως. Τι άλλο, τίποτε άλλο. Και σκεπάζουμε το, με νερό. Προσθέτουμε λίγο νερό. Βάζεις το παραλυπόμενο της Παρασκευής. Τι, πες. Να το πω, δεν έχω πρόβλημα. Πήγα να ανάψει η Αγγελική το φούρνο. Και της έκανα πρόβλημα, δεν ξέρεις να ανάψεις ένα φούρνο. Έκαμε μου μπούλινγκ, γιατί δεν ξέρω να άψω το φούρνο. Έαψε τον, έκαμε διάφορα, είπε του κόσμου διάφορα. Στο τέλος λέει μου, Αγγέλα μου, δεν ξέρω να τον άψω. Όχι, του Στέφανο, του λέω, Στέφανο, κλείσου τον, δεν ξέρω πώς τον κλείσου. Δεν είναι, είναι λίγο μεγαλύτερος, αλλά και εγώ τον έμαθα. Ήθελα λίγη χρονική διάρκεια. Εγώ ξέρω. Μπράβο, Αγγελική μου. Ναι, πάμε όμως και στον κύριο που έχει την άλλη γωνία. Μέχρι να. Τώρα τον πρέπει να καταστηθεί τώρα. Λίγο, ναι. Λίγο τραβήσει το δεύτερο. Έλα, μιλήσαμε με τον Μαγκαλίνο. Λίγο κομματαρία. Λίγο ρε παιδιά, το πιστεύω. Έλα, έλα, έλα. Έλα, να δεις το ένα γέμισμα εδώ από αυτό το τέλειο βαρελάκι. Το οποίο ήρθε κατευθείαν από τη Θεσσαλονίκη. Πήγε τον Αρχά. Μάλιστα. Πού, πού, εδώ, ναι, εγώ, εδώ. Μπράβο. Εγώ, εγώ. Να πιάμε την κουμανταρία μου, να βάλει ο Λουκάς. Έχουμε νησιά. Εβάλα, δείχνει το. Λουκά. Δείχνουν το ξανά για μόσα ποτήρι να ξυσυλίσει. Ναι, ναι, ναι. Λουκά, έχουμε πολύ δουλειά νηστερά. Όχι, μάνα μου, ένα σιωνίσεις νηστερά, έλα, πάρε. Και εσύ είχε εντάξει. Και πήγαινε στον κύριο γιατί είδαμε μπροστά, έφερε πράγματα. Πριν τον κύριο όμως να πούμε κάτι για την κουμανταρία. Να μας πει κάτι ο Ιωάννα. Έλα, έλα, μέχρι να καταστηθεί. Πες μου, Ιωάννα μου, για την ιστορία της κουμανταρίας. Για 191 ως το 1333 το χωριό άνοικε στους Ναΐδες. Αλλά από αίτηση των κατοίκων ζητήσαν από τον Πάπα της, τον Πέμπτον της Κλήμης να μπει το χωριό στο τάγμα των Ιωαννιτών, το οποίο τάγμα είχε τα 47 χωριά και ονομάζεται Κουμανταρί. Κουμανταρί. Mm-hmm. Ναι, κουμανταρί ονομάζεται. Και από εδώ πιένε και το όνομα κουμανταρί. Και πολλά ωραία κουμανταρί, αν τα ξέρω, αν ξέρω. Δεν μου έλαβε το όνομα, θα δώσουμε στα παιδιά. Ο Ριχάρδος ο Λιοντόκαρδος, όταν ματρεύτηκε την Βερεγκάρια,
στο γάμο του γλέντισε το γεγονός με κουμανταρία. Και με κολοκάση. Και με κολοκάση. Παραδοσιακά, κυπριακά. Μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα. Να δούμε εδώ τον κύριο. Ο κύριος Νικόλας Γεωργίου είναι κατασκευαστής αλετριού και ζευγολάτης. Καλημέρα. Καλημέρα, ναι, ναι, σας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Πολύ καλά είμαι. Πρώτα απ' όλα ευχαριστήσουμε τον ΡΙΚ, το οποίο με κατά κάποιον τρόπο αναδεικνύει λίγο τα χωριά της Υπαίθρου. Μα γιατί, είναι χαρά μας. Είναι χαρά μας. Μα και εμάς είναι χαρά μας που αναδεικνύει τα χωριά, διότι... Σιγά σιγά πέφτουμε, ναι. Και ήρθες, πού είναι τώρα να ξεκινήσεις? Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, η ώρα 6 έφυγα από το χωριό. Μάλιστα. Ναι, αλλά ξυπνάς έτσι πρωί κάθε μέρα. Καλά, στην ηλικία μπούμε σίγουρα. Θα ρωτήσω την ηλικία σου, κύριε Νικόλα μου. Μα γιατί, μια χαρά άνθρωπος είναι. Είσαι κατασκευαστής αλετριού. Το αλέτρι είναι... Όχι κατασκευαστής. Τι? Αναγκάστηκα να γίνω κατασκευαστής. Για ποιος σε ανάγκασε? Κοίτα να δεις, από μικρή ηλικία, αναγκαστικώς μετά που τελειώσαμε το δημοτικό, έπρεπε να ασχολούμαστε με κάτι. Οι γονείς μας υποχρεώναν μας. Όχι όπως τώρα που... Α, τώρα οι μητσοί μας έχουν τα ούλα, ναι. Μάλιστα. Να έρθουμε... Σύμφωνο. Έτσι είναι. Ήρθαμε σε ένα σημείο όταν με συγχωρείς, πέθανε ο πατέρας. Έπρεπε κάποιον να λάβει... Να συνεχίσει τα υπόλοιπα. Σωστά. Έχεις και άλλα αδέρφια? Δύο αδερφές. Άρα και έναν αδερφό. Όχι, ήμουν ο πιο μικρός. Ήσουν ο πιο μικρός, αλλά δούλευκες πάλι. Και ανάλαβα τις ευθύνες. Έμαθες λοιπόν να κατασκευάσεις. Ναι, διότι αφού καλλιέργουν να μπέλια ο ίδιος, έπρεπε να τα κάνω και ο ίδιος. Να μην παναγυρίζω να βρω τον κατάλληλο που λέμε που κάνει. Κάθε ελευθερία για τούτα ούλα. Και οι υποβέχειες τότε ήταν δύσκολες. Άρα ο κάθε άνθρωπος προσπαθούσε να επιβιώσει από μόνος του. Να τα εξηγήσουμε λίγο. Το αλέτρι του είναι κατασκευασμένο μεταξύ 75 με 77. Τούτο δαμέ το αλέτρι. Το ίδιο. Αυτό το αλέτρι είναι γύρω του 75 με 77 κατασκευή. Για... πόσο καιρό σου πήρε, κύριε Νικόλα μου, να το φτιάξεις? Κοίταξε, θέλει μια ημέρα ολόκληρη να το κάνεις. Έλα, δαμέ να το εξηγήσουμε. Έλα, να το εξηγήσουμε. Έλα, να το εξηγήσουμε. Πήγαινε ζωμές στον Λουκά. Κάτω το μικρόφωνο σου κοντά, πήγαινε που είναι άλλη μερικά. Και πέ μου, τούτο είναι τούτο που το κρατάς που την άκρη, ναι, ναι. Α, δηλαδή ουσιαστικά, τα ζώα εδημένα από εκεί που είσαι εσύ. Ας το να κουμπίσει. Να το αφήγω να κουμπίσει έτσι. Υποχρεωτικός. Ναι, έλα Θεοδόνη μου, κρατά το μικρόφωνο για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, ναι, στην καλοσύνη. Ο κατασκευαστής αλέτρων. Ο κατασκευαστής αλέτρων πρέπει να εξαμώσει, δαμε. Α, γιατί, στην μασχάλη του, γιατί. Α, ως το ύψος. Ναι. Πρέπει να έχουν το ύψος. Όχι, αμέσως το ύψος των βοδιών. Της αγελάδας και του βου. Μάλιστα. Και τούτο που πάνω είναι. Που μπαίνει. Το κάθε ζώο. Έτον και μέσα. Ανάποδα. Έλα, κρατώ το κότο του. Αφ, καλή του κοίτα. Που κάτω μου που θυμήσαμε τώρα του κύριου Νικόλου. Και αμέ. Ορίστε. Μάλιστα. Τούτο. Έλα από κοντά. Έλα από κοντά. Χωρίς τον Θεόδουλο. Για να το δείξουμε. Έλα από κοντά γύρω. Πήγαινε πως και κοντά. Δίπλα μας. Μην ανησυχείς, είναι ζωντανή η εκπομπή μας. Λέγεται το λεγόμενο κορονί. Κορονί. Που πηγάζει και πάρει μία. Για το κορονί είναι μείναμε άσποροι. Γιατί κάποιος... Εννοεί αν το χάσουμε τούτο. Δεν έχει. Πώς. Σωστά. Αν το βάλεις. Α, ξανά γιατί δεν το κουτσίσαμε. Ξανά. Κάρτο και ξαναβάρτε το τούτο. Αν τραβήσουν τα βόδια να φύγουν, να φύγει τώρα. Να μην είναι άλλο τρόπο. Σωστά, αν θα φύγει, σωστά, να το. Μπαίνοντα τούτο, μάλιστα, το έβαλε. Και έτσι δεν φεύγει. Θα και που δαμέ τούτε, εντιαμέ που πιάνει το ζυμίσι του ζώου στο κεφάλι. Καλλιάζει στο λαιμό του ζώου. Είναι λεγόμενε ζεύλε. Έλα, δείξε μα τι κρατώ το κοντό, με φάση. Τούτε είναι οι ζεύλε του ζυγού. Μάλιστα. Ζυγό. Ζυγός. Στη μέση. Ένα ζώο από τη μια, ένα ζώο από την άλλη. Και κεντράρης. Κεντράρης είναι τούτο εδώ. Μες στη μέση. Τούν τα δύο, με συγχωρείς, αυτά τα δύο μπαλουκούλια είναι το κέντρο του ζυγού. Σωστά. Ζευκάρι. Άρα έμπαινε το ένα βόδι μου τη μία, το άλλο από την άλλη. Ή κάποιο που δεν είχε δύο βόδια, αναγκαστικώς έβαζε ένα βόδι και ένα ανάλογο. Ωραία. Γίνεται και με αυτό. Εντάξει. Ουσιαστικά εσύ είσαι από την άλλη μερικά. Ναι, και κάτω. Τι είναι.
Εμείς να κάνουμε το βουίζιο το άλογο. Κάνουμε το κάθε μέρα. Κάθε μέρα κάνουμε το. Εγώ ξέρω. Έλα, να πούμε εδώ. Λέγεται το αμάτι του αλέτρου. Το αμάτι του αλέτρου. Γιατί? Διότι τούτον καθοδάμε, έτσι θα το γίνεις έτσι. Εν το φάδι. Α, πρέπει να νήσω. Λέμε να η καθοδήγηση. Ολόκληρο γιον το πρέακα σχεδάμε δαμε. Ναι, στο κατώ εγώ. Πρέακα σχεδάτα κάτω που είναι το λεγόμενο ποδάρι. Στο πόδι πάμε, παρακαλώ κάτω, κάτω. Που είναι τούτον εν τούτον που σχίζει τη γίνε, ναι. Που δείχνουμε δαμε. Μπαίνει το νύν πάνω, είναι το νύν. Αυτόν το νύν είναι από μέταλλο. Το έκαναν οικομεδρόμοι. Από κομοδρόμους. Ναι, από αρσάλι που λέμε. Μάλιστα. Περιέχει αρσάλι μέσα για να μην τρώνε εύκολα. Σωστά. Αλλά πηγάζει την παροιμία των ίναντα να τρώνε τη γη. Τρώει τη γη, τρώει τη γη. Αλλά πάντα γίνον τρώεται και πάντα καταλύεται. Σωστά. Σωστά. Από εδώ ήρθε η παροιμία. Μετά. Είναι αυτό όμως που έσκιζε το χώμα. Ναι. Και ναι, ναι, ναι. Μετά πίσω ο άλλος που ερχόταν να βάλει τους σπόρους. Να σπείρει. Η γονή μας εσπέρνα. Μάλιστα. Πρώτα και μετά ξεκινούσαν να το καλλιεργούν για να χώνεται. Για να χώνεται. Δηλαδή πρώτα ρίφκαν τους σπόρους και ναι, στραφκεύκαν με το... Με το χέρι. Μάλιστα. Στην περιοχή μας που υπάρχουν τα μηχανήματα και... Εύκολα να πάω τώρα. Εύκολα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και συνεχίζοντας προς το πίσω μέρος που πάμε. Μετά έρχεται η βουλά. Η βουλά είναι τούτη. Τούτο δαμέ. Το ξύλο τούτον και να κατεβείτε κάτω. Είναι η λεγόμενη βουλά. Μάλιστα. Γιατί ονομάστηκε έτσι, τούτο, η γουλά ως κάτω. Κάθετε καλά ότι συνδέει το ποδάρι. Μάλιστα. Μαζί με τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Διότι τούτη... Ουσιαστικά είναι ο κορμός, εγγύνο μου, ναι, τα κρατεί όλα μαζί. Ναι, ναι. Αλλά χωρίς τη λεγόμενη σπάθη... Η σπάθη είναι τούτο το πράγμα, δαμέ. Ναι, τούτο που ενώνει από κάτω. Μάλιστα. Μαζί με τούτο. Πάρα πολύ ωραία. Σε πάνω κάτω, πάνω κάτω στο χωράφι. Ναι, και τούτο νουλό είναι και ήταν εύκολο πράγμα. Πρέπει... Όταν θα το κατασκευάσεις το αλέτρο, θα το χτυπήσεις για να έρθει, θα βάλεις τα πόδια σου στο ζυγό. Μάλιστα. Θα το χτυπήσεις τούτου να πάει και όπου το θέλεις. Να κάτσει, και να, να το σταυρώσεις που λέμε. Μάλιστα. Για να μην μπορεί να αξιενωθεί μετά. Σαν τον πύρο, με έναν πύρο. Ναι, είναι το λεγόμενο σταύρωμα της σπάθης του. Αυτή είναι η σπάθη που κρατάμε. Ναι, πολύ αλλά σταυρώνει. Και καταλήγουμε πίσω. Αυτός για μας παροχιακά λέγεται ο άνθρωπος του αλέτρου. Ο άνθρωπος του αλέτρου, γιατί? Διότι ποδάμε καθοδηγάς που θα το γύρεις. Παράδειγμα, κάνεις αμπέλιν πρέα το γύρι να φύγεις που την κουζούμπα. Κάνεις... Κάνει κάμερες τώρα που κρατάς έτσι. Ό,τι και να κάνεις με το χέρι σου, λείψε σταθερή, μου δουν τα πράγματα. Άρα λοιπόν, άλλο... η αριστερά, η δεξιά, ναι, για να ήταν αποφύγεις... ανάλογα με το πώς ήταν το χωράφι. Πού θα, δηλαδή θα το καθοδηγάς, ποδάμε καθοδηγάς. Πού θα βγάλεις την αυγά σου. Είπαμε ότι έχω, είμαι βούς, αλλά κουράστηκα. Και ουσιαστικά αυτό το πράγμα ήταν δειμένα πάνω τα ζώα και πήγαινε. Το τραβούσαν τα ζώα και ουσία καθοδήγα στο ποδαμί. Μάλιστα. Τούτον εδώ τι είναι. Τούτον εδώ τι είναι. Το που ήρθε η μουλάρα. Ζευγαλάτι. Αυτή λέγεται βέρκα του ζευγαλάτι. Η βέρκα του ζευγαλάτι. Η οποία περιέχει τον λεγόμενο γκάτσινα πάνω. Αυτός είναι ο κάτσινας. Κάτσινας είναι το μέταλλο. Ναι. Μάλιστα, το οποίο τι έκαμνε. Το οποίο, παράδειγμα, έκαμνες χωράφιν και ήταν λασπωμένο. Ναι. Και μπορεί να έχει πολύ... Λάσπη που κάτω. Έπρεπε... Να το καθαρίζεις. Να το καθαρίζεις. Δηλαδή, ουσιαστικά, με τα δυο χέρια κατ' έναν οδηγούσες τούτο όλο το πράγμα, ναι, για να ταράξουν τα ζώα. Και ναι, που το άλλο χέρι ήταν, ναι, τούτο όλο το πράγμα στο, ναι, χέρι. Ναι. Έπρεπε να ταυτοχρόνως κάνοντας ευάστασου για τούτο. Μάλιστα. Βάλε σου στην ευθεία γραμμή. Καθάριζε, ναι, ότι ελέρωνε το. Και κατά κάποιον τρόπο τα βόδια ήταν... μπορεί να βρουν κάτι να προσκολούνται. Έχει τα στάδια, διότι αν προσέξεις, δάμε, έχει ένα σποντί. Α, και το, για να πονούν, για να προχωρούν. Το λεγόμενο καρφί, ναι, σποντί έχει, το λέμε εμείς. Έχει. Να τον γίζεις πάνω στο πόδι και να ξεκινά να παρπατεί. Πολύ ωραία. Έλα, το βάζουμε στη θέση τους. Σιγά σιγά. Έλα, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι, αλλά βάζεις. Έλα, κούμπα το, έλα. Πολύ ωραία. Εντάξει, το κουμπίσαμε, μην ανησυχείτε. Να το εκεί στη θέση τους. Έλα, κάτσε στο τραπέζι. Έλα, πέ μας, πού θέλεις να πάμε. Ο λεγόμενο λουρικός. Το είπαμε, εν τούτον που δίνουμε. Σε λίγο, σε λίγο. Ναι, αλλά δεν το είπαμε.
είναι κατασκευή από δέρμα ζώου του το. Ή από άλογο. Που έπρεπε να δείσουμε το ζυγό. Ναι. Μάλιστα. Τούτο. Κατάλαβα το. Έλα, κόπιασαι. Και τούτο Λάβο. Που πάνω τι ήταν που έβαλες. Αυτό είναι τούτο που βάζαμε. Έλα, κάτσε από εκεί να το δείξω. Είναι η λεγόμενη τραχυλιά. Τραχυλιά, κάτσε. Την εσερβιρίσκαν πάνω στα άλογα του το. Και στα βόδια δεν χρειάζεται. Στο ζέρκον του. Στο ζέρκος του αλόγου. Μάλιστα. Για να βάλεις το ζυόν εδώ. Μάλιστα. Ναι, κατάλαβα. Ναι, φορούσαν τα τσιμπάνω του ζώου. Ναι. Στο κεφάλι μου. Και λέγεται τραχυλιά. Τραχυλιά, μάλιστα. Πολύ ωραία, είναι έτοιμο. Ευχαριστούμε. Το φαγητό είναι. Και εγώ ευχαριστώ. Το λοιπόν. Ο δάσκαλος με δάμε. Δάσκαλε, καλημέρα. Δάσκαλε, έχουμε ενός πριν. Έλα, να σου πω, Κοίταξε, γύρνου μου που την ώρα που ξεκινήσαμε κουμανταρία. Εγώ μάθημα δεν μπορώ να κάνω. Αγγέλα μου. Ό,τι είχε να πεις, δεν θα καταλάβω. Μπορώ να μας το πεις τραγουδιστά. Αγγέλα μου, θέλεις να πάεις να δεις εξοσιονίζει. Θέλεις να γυρίσεις μια κουμανταρία του καθηγητή. Το κάνω αμέσως. Άντε σε παρακαλώ. Το κάνω. Παρακαλώ, το πιάτο μας εδώ τελειωμένο. Κουμανταρία δηλαδή. Κυρίες μου. Μας την έχω φέρει εδώ από τον Άγιο Κωνσταντίνο, αλλά με σου. Ορίστε, δασκαλέ. Μυρίζει υπέροχα. Θα το δοκιμάσουμε. Και το πριν το μάθημα. Δεν μπορούμε να βάλουμε και κουμανταρία μέσα στο φαγητό. Ποιο έγκαμε το μάθημα. Αν ανοίξετε ένα βάλω, έχεις και ένα πυρούν. Καλή ιδέα σου. Και κουμανταρία μπορεί να καλή ιδέα. Έλα, Λουκά, έλα. Έρχομαι κι εγώ, έρχομαι. Τι είναι κύριε. Έλα. Έβαλες την πουζαμέ. Α, ετοιμάσετε μου. Μα πάντα. Όχι, ετοιμάσα μου, αλλά. Όχι, ελίον του το. Λουκά, είσαι εσύ όσο θα κάνουμε μαθήμα με τα πράγματα. Ας καλά, γιατί να μην κάνουμε μαθήμα, δεν καταλάβω. Να κάνουμε μαθήμα με τα πρόσεις και πρόσεις. Α, εντζελίνικο. Ξέρεις, παλιά τους δασκάλους έτσι τους επληρώνουν. Εξαιρετικά, ναι. Λίγο γκρασί, λίγο σταφίδα, λίγο αυτά. Λουκά, πόσες φορές να σου πω, θέλουμε να δούμε την πλάτη σου. Δεν σαν που θέλουμε να βλέπουμε. Πάρα πολύ ωραίο. Και καυτερό, και το ελαιόλαδο, και ξινό, έχει τη ξινά το μετοξίδι, αλλά και η πιπεριά, και το λαιμό, όπως και πρέπει να είναι. Φέρατε και χιοφτέρκα, σούπερ ντούπερ, το πόπαστο, και σουτσούκον είπαμε, και παστά σιγούθια. Ωραία. Και να κλείσουμε όπως το ξεκινήσαμε. Να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ για όλα αυτά τα πράγματα που κουβαλήσατε από τον Άγιο Κωνσταντίνο της Λιμεσού. Στην υγειά σας, στην υγειά όλου του κόσμου που παρακολουθεί. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές να φτάσουμε. Καλά Χριστούγεννα. Να είστε καλά, είναι χαρά. Είναι χαρά. Καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο. Να πει η Ιωάννα μας, κάτι θέλει να πει. Έλα Ιωάννα, έλα. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κόσμο τώρα που είναι οι γιορτές, αλλά και κάθε φορά, σας παρακαλώ, αγοράζετε κυπριακά προϊόντα. Ναι. Να στηρίζετε σας την παράδοση. Στηρίζετε την παράδοση μας, στηρίζετε αυτά τα άτομα που είναι στα χωριά και προσπαθούν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν τα χωριά τους. Έτσι. Επιμένουμε κυπριακά. Επιμένουμε κυπριακά. Ευχαριστούμε. Είναι έξι άτομα, θα τα δούμε μετά. Ευχαριστούμε και για τις πυχίες και για το κυδωνόπαστο. Και για τα κιοφτέρκα, και για τις σταφίδες, και για τα σίγια, και για το σουζούκο. Σαν τα δάσκαλα ή στραγαβιζίετα. Δάσκαλα. Φεύγουν τα σαμπάτα του πλαστικού μου, νομίζω, το γεμό σου. Α, είδες. Διότι... Λουγκάμον, εντάξει. Σουτζουκούδι. Ούλα ωραία. Το σουτζουκούδι είναι τέλειο. Τσιλά την κουμανταρία, παιδί. Μα πώς. Διαφορετικά. Δεν γίνεται. Ποτάρτα με υλικά. Ευχαριστούμε τον Άγιο Κωνσταντίνο. Ιωάννα, ευχαριστούμε, πρόεδρε. Γεια σας. Κυρίες, ευχαριστούμε πολύ.
Ποιον θα κάνουμε συγγεία τώρα. Θα κάνουμε συγγεία στο Σταύρο Κωνσταντίνο. Θα πιούμε για όλους σήμερα. Για όλο τον κόσμο, αλλά μιας και είχαμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε αυτόν τον άνθρωπο μέσα από την εργασία της συναδέλφου και απαιτητής φίλης Έλληνας Μακρύ Μερακλή. Και ευχαριστούμε, Ελένα, και για αυτή την προσπάθεια και αυτή την βοήθεια. Πάμε το δεύτερο κομμάτι της συνέντευξης του Σταύρου Κωνσταντίνου. Στην υγεία σου, Σταύρο μου. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Από ό,τι γνωρίζω, ο πατέρας σου είναι αυτός ο οποίος σε όθησε έτσι να συμμετέχει.